Τόλμησε και τα κατάφερε να ανοίξει τα φτερά του για τις αθηναϊκές σκηνές. Το γουρούν στο σακί, η καλοκαιρινή παραγωγή του Διπεθέκ, μετά από ένα συναρπαστικό ταξίδι σε όλη την επικράτεια, βρέθηκε σε θερινά θέατρα της πρωτεύουσας, χαρίζοντας απλόχερα γέλιο μέχρι δακρύων με γνωστούς και αγαπημένους ερμηνευτές. Τη σκηνοθετική παγκέτα κράτησε ο Γιάννης Καραχυσαρίδης. Έχω πληροφορίες ότι η όπερα πρόκειται να προσλάβει ένα τενόρο φοβερό. Είναι στην όπερα των Παγαϊσίων, αλλά έχω ένα πρόβλημα, δεν έχω τενόρο. Ο τενόρος είναι ο Θανάσης της Αλταμπάσης και έχει ένα μικρό πρόβλημα. Είναι άφωνος. Πόσο ευτυχισμένη με κάνεις, πόσο! Θεό, πάμε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος, ευχαριστημένος πολύ, μένει με τις καλύτερες εντυπώσεις και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Παρουσία εκπροσώπων του επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού χώρου, ο θείασος του Περιφερειακού Θεάτρου έλαμψε με τις ερμηνείες και στο Θέατρο του Βύρωνα. 3.000 φράγκα το μήνα! Εγώ τι πρέπει να κάνω, εισαντάλλαγμα όλων αυτών. Να τραγουδήσετε όπου και όταν θα σας πω. Η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη και το έχουμε ευχαριστηθεί όλο το καλοκαίρι και εμείς και ο κόσμος. Ο Δημήτρης Πιατάς και ο Θανάσης Αλταμπάσης μαζί με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και τη Μαρία Γεωργιάδου ταξίδεψαν το κοινό σε μια διαχρονική κωμωδία του Ζορζ Φεϊντό με μια μοναδική πλοκή και γνωστούς ηθοποιούς που εντυπωσίασαν με τις ερμηνείες τους. Το έργο πραγματεύεται την υπέρμετρη φιλοδοξία ενός βιομήχανου που επιθυμεί να προωθήσει το μουσικό έργο της κόρης του στην όπερα του Παρισίου και η υπόθεση εκεί μπερδεύεται σε απίστευτα χιουμουριστικές καταστάσεις. Ο Αντώνης Χαλκιάς έχει επιμεληθεί τα σκηνικά και η Βάλια Μαργαρίτη τα κοστούμια. Η περιοδία του Διπεθέκ στην Αθήνα ολοκληρώνεται το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου στα Βρυλίσια στο θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη.